Θα ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Στάθη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και κάτοικος της περιοχής, αλλά το βασικότερο είναι, κύριε Σπάθη, ότι είχατε και την ιδιότητα αυτή του πρώην Διευθυντή των Δασών της Αττικής, της Δυτικής Αττικής, και γνωρίζετε πολύ καλά όλο αυτό που προσπαθούμε να περιγράψουμε εμείς, είτε γιατί έχουμε περάσει από αυτές τις περιοχές, είτε γιατί τις βλέπουμε τώρα να παραδίδονται στις φλόγες, την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η περιοχή, κύριε Σπάθη. Μας ακούτε? Ο κύριος Σπάθης μας ακούει? Ήμουνα διευθυντής δασών 10 χρόνια στη Δυτική Αττική. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο, αυτή τη φωτιά, την παρακολούθησα από την πρώτη στιγμή, από πολύ κοντά, όσου μου επέτρεπαν οι συνθήκες, διότι δεν επιτρέπουν πολίτες ή ασδήποτε γνώσεως και ικανότητος να πλησιάσουν κοντά εκεί που ενεργούν. Κύριε Σπάθη, τι έγινε τώρα, τι καταλαβαίνετε εσείς αυτές τις 3 ημέρες και πώς πια έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, για άλλη μια φορά, τρίτη μέρα, να απειλούνται τα βίλια? Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, λέτε ότι δεν επαρκεί το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο στην περιοχή εδώ αυτή που κάηγε στην αρχή την πρώτη μέρα, είναι 25 με 30 χιλιόμετρα το εκτάριο. Τέτοια δίκτυα οδικά λίγα δάση έχουν, άρα δεν έχουμε θέμα δικτύου. Το δίκτυο όμως σημειωτέων ήταν χωρίς να έχει συντηρηθεί, δεν είχε συντηρηθεί. Αυτό τώρα, είναι κύριε Σπάθη, συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω έτσι για να καταλάβουμε. Το δίκτυο τώρα λέτε αυτό που οδηγεί... Στους δασικούς δρόμους. Στους δρόμους τους, ναι, τους... Ναι. Αυτούς λοιπόν τους δρόμους. Από την άλλη... Οι δρόμοι σε αυτή την περιοχή ήταν επαρκέστατοι. Αλλά σε δασικό δρόμο δεν μπήκε ούτε πυροσβεστικό όχημα. Αυτό σημειώστε το. Γιατί δεν μπορούσε, κύριε Σπάθη, επειδή δεν είχαν συντηρηθεί, όπως λέτε, δηλαδή να τους έχουν ανοίξει το προηγούμενο διάστημα, ή δεν μπήκαν γιατί δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν μέσα στο δάσος και περίμεναν έξω στους οικισμούς? Καταρχάς, η συντήρηση των δρόμων είναι αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας. Από ό,τι ξέρω, η δασική υπηρεσία για θέματα συντήρησης δεν είχε ούτε ένα. Ένα, τελείωσε. Άρα λοιπόν δεν είχαμε δίκτυο μέσα στα δάση, δεν είχαμε δασικούς δρόμους, αυτό μου λέτε. Παρά τα αυτά όμως, οι δασικοί δρόμοι, επειδή κυκλοφορούν με αγροτικά ρητινοσυλλέκτες και τσοπάνιδες, ήταν σε κατάσταση τέτοια που θα μπορούσαν τα πυροσβεστικά 4x4 να μπουν. Εδώ η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν ξέρω πώς και τι, δεν μπαίνει μέσα σε δασικό δρόμο. Για το δικό τους, είναι δικό τους σχέδιο. Εσείς τι καταλαβαίνετε, γιατί το κάνουν αυτό? Δεν σβήνει φωτιά, αν δεν μπεις μέσα στο δασικό δρόμο, και δεν σβήνει φωτιά, αν δεν πας σαν τελευταίος πολίτης, σαν τελευταίος υπεύθυνος, να χτυπήσεις λίγο τα αποκαίδια. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Γιατί ακόμη και να έχει οριοθετηθεί η φωτιά, να είναι σε ύφεση, πρέπει να από πίσω αυτό που σιγοκαίει να το τελειώσεις. Για να μην έχεις αναζωπήρωση. Ακούστε, με μένα θα ξέρετε αλήθεια, δεν ενδιαφέρομαι ούτε για αξιώματα να γίνω, ούτε στρατηγός να γίνω, ούτε τίποτα. Θα ακούτε αλήθειες σκληρές. Και ξέρετε, είναι η απλή λογική, κύριε Σπάθη. Για εμείς που δεν ξέρουμε, αυτό που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι είναι η λογική. Προσέξτε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Χθες το βράδυ είχε σταματήσει το μέτωπο προς Πόρτο Γερμενό. Να, όμως κατά σύμφωση μέσα στο ρεματάκι ήταν μια κάπνα. Είπα σε κάποιους εδώ, γιατί δεν έχω πρόσβαση πουθενά. Λέω, ρε παιδιά, να πάνε δύο άνθρωποι εκεί. Δεν πάνε. Τελικά, 11:30 το βράδυ, πήγαν 3 Πολωνοί με τους φακούς τους και έσβησαν και σταμάτησε το μέτωπο. Αν δεν έσβηνε, σήμερα θα είχαμε και εκεί μέτωπο. Ναι, δηλαδή, παρακαλώ δηλαδή τους υπευθύνους να φυλάνε τη φωτιά. Όταν σβήνει τα αεροσκάφη, να ξέρετε, και είναι κακό αυτό που λέγεται, είναι για αναστολή, δεν είναι για κατάσβεση.
Να την αναχαιτήσουν δηλαδή λίγο, να την κόψουν, λέτε κύριε Σπάθη, κάνουν τα εναέρια μέσα. Αυτή τα είναι. Τα εναέρια μέσα είναι να καταλαγιάσουν τη φωτιά και να πάνε τα πεζοπόρα τίποτα να τη σβήσουν. Και προσέξτε κάτι, μια λεπτομέρεια. Και μετά να τη φυλάξουν. Αν δεν φυλάξεις τη φωτιά, κάπου θα σου σκάσει. Κύριε Σπάθη, μια τελευταία κουβέντα. Έτσι, επειδή ξέρετε και την περιοχή, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες. Κοιτάξτε, εκεί που είναι η φωτιά τώρα, κάνοντας ένα μέτωπο με τα πυροσβεστικά, θα πρέπει να σταματήσει. Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά ναι. Πρέπει να φυλαχτεί. Αυτό που είπατε, το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει για να μην έχουμε νέες αναζωοπυρώσεις. Είναι και πολύ μια σημαντικό. Λεπτομέρεια ακόμη, ναι. Και μια λεπτομέρεια που είναι πολύ ουσιαστική. Mm-hmm. Χρησιμοποιήστε τους τοπικούς πολίτες που ξέρουν και τους δρόμους και ξέρουν να πιάσουν και την κλάρα να αντιμετωπίσουν. Δεν μπορεί τους πολίτες αυτούς να τους διώχνει. Έχουμε παράδειγμα στην Βόρεια Εύβοια. Μπήκαν οι ρητινοσυλλέκτες και σταμάτησαν τις φωτιές. Δεν φεύγει ο κόσμος, κύριε Σπάθη, το έχετε δει. Διώχνουν όταν είναι δύσκολα τα πράγματα τους πιο ηλικιωμένους ή τα παιδιά και μένουν πίσω οι άνθρωποι που ξέρουν και οι νεότεροι και δίνουν τη μάχη. Το βλέπουμε συνεχώς όλες αυτές τις εβδομάδες. Κυρία Χριστοφιλέα, καταρχάς θα με λέτε Σπάθη και όχι Σπάθη. Ένα. Και δεύτερον, τώρα μου ξύνεται το σπυρί. Λοιπόν, κύριε Σπαθή. Λοιπόν, για να τα λέμε στα ράτα, θα ήθελα να κάνουμε... Συγγνώμη, ναι, ελάτε. Αυτή η κατεύθυνση που έχει δοθεί να ακαινώνουμε οικισμούς επειδή είχαμε το θέμα του Μάτι, είναι λάθος. Άμα ακαινώσεις οικισμό, σημαίνει ότι το παραδίδεις για να καεί. Λοιπόν, κύριε Σπαθή. Φυλάς τον οικισμό και ναι. Σου καίγεται το δάσος. Κύριε Σπαθή, θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση με μια ψυχραιμία, γιατί τώρα είμαστε σε αυτή τη μάχη που συνεχίζει να δίνεται εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι, για τις πληροφορίες που...